Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Πόλεμος Μόσχας-Κιέβου πάνω από τα συντρίμια του μαλαισιανού Boeing. Νέα ντοκουμέντα λίγο μετά την κατάρριψή του. Ταχεία έρευνα ζητάει η διεθνής κοινότητα. Κορυφαίοι ερευνητές και επιστήμονες για το AIDS ανάμεσα στα θύματα της μοιραίας πτήσης, τα πρόσωπα του δράματος και η τυχερή της τραγωδίας. Φίλο και φτερό από την αντιτρομοκρατική το κρυσφύγετο του Μασιώτη στο Μαρούσι, άνθρωπο κυνηγητό για τη Ρούπα και τους συνεργούς του. Αρμαγεδόνα στη Γάζα μετά τη χερσαία επέμβαση των Ισραηλινών. Δεκάδες οι νεκροί Παλαιστίνοι, θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί, λέει ο Νετανιάχου. Φρίκι στην Εύβοια, ιδιοκτήτης ταβέρνα σκότωσε αδέσποτο κουτάβι με φρικιαστικό τρόπο μπροστά στα μάτια των πελατών. Άφαντος ο δράστης της κτηνοδίας. Κυρίες και κύριοι, υπό την επίρρεια του σοκ παραμένει όλη η Φίλιος από τον άδικο χαμό 298 ανθρώπων που επέβαιναν στο μοιραίο αεροσκάφος που κατερρίφθη στην Ανατολική Ουκρανία. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε το κουμπί. Η διεθνής διπλωματία έχει πάρει φωτιά. Οι δε συγγενείς των θυμάτων σε κλίμα ασύλληπτης οδύνης αναζητούν απαντήσεις. Πριν δούμε όλα τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ αναλυτικά, αλλά και τις συγκλονιστικές ιστορίες των θυμάτων που έρχονται στο φως, ας προσπαθήσουμε να καταγράψουμε πώς συνέβη το μοιραίο. Το αεροσκάφος λοιπόν των μαλαισιανών αερογραμμών τύπου Boeing 777 εκτελούσε την πτήση MH17 με 298 ανθρώπους μέσα, 298 επιβαίνοντες. Ξεκινά λοιπόν από το Άμστερνταμ, τοπική ώρα 12:15, με τελικό προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία. Πετούσε σε ύψος 33.000 ποδών πάνω από το Ντονιέτσκ της Ανατολικής Ουκρανίας, δηλαδή 1.000 πόδια πάνω από το τμήμα του εναέριου χώρου που έχουν απαγορεύσει τις πτήσεις οι Ουκρανικές αρχές. Πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά βρισκόταν σε ένα ασφαλές σημείο και επισημαίνουμε ότι αυτός ο χώρος ήταν ανοιχτός, λειτουργούσε κανονικά αυτός ο αεροδιάδρομος. Αυτό είναι το σημείο λοιπόν που οι πύραυλοι τύπου Book M1, άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης, το καταρρύπτουν. Το αεροσκάφος εκρήγνεται στον αέρα, διασπάται σε χιλιάδες συντρίμια, τα οποία έχουν διασκορπιστεί σε ακτίνα 15 χιλιόμετρων. Τι είναι τώρα αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα Book M1? Αυτοί οι πύραυλοι λοιπόν έχουν εμβέλεια 35 χιλιόμετρα και δυνατότητα να πλήττουν στόχους σε ύψος 72.000 ποδών. Το σύστημα αποτελείται από 6 εκτοξευτές, που ο καθένας έχει 4 πυράβλους ανά πάσα στιγμή έτοιμους για εκτόξευση. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή 24 βλήματα. Από αυτό το όπλο, λοιπόν, εκτιμάται ότι κατερρίφθη το αεροπλάνο, χωρίς να γνωρίζουμε βεβαίως ακόμη από ποιον. Πάμε να δούμε όλα τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ στο βίντεο του Γιώργου Φελίδη. Είναι η στιγμή που η πτήση MH17 με 298 επιβάτες τύργεται στις φλόγες κοντά στον Γκράμποβο της Ανατολικής Ουκρανίας. Ο φακός καταγράφει συγκλονιστικές στιγμές με τμήματα του Boeing 777 των μαλαισιανών αερογραμμών να πέφτουν από τον ουρανό. Στο σημείο της πτώσης, εικόνες απόλυτου ολέθρου, με τα φλεγόμενα συντρίμια διάσπαρτα παντού. Πήγα από τους πρώτους στο σημείο και είδα ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν τις ορούς και να σημαδεύουν τα σημεία. Είδα ανθρώπους να κλαίνε και να μην μπορούν να αρθρώσουν λέξη. Είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έχω συναντήσει στην επαγγελματική μου πορεία. Σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν επιζώντες. Είδα τμήματα του αεροσκάφους να πέφτουν σε απόσταση 400 μέτρων από το διαμέρισμά μου. Από μακριά φαινόταν σαν να έπεφταν αντικείμενα, αλλά όταν πλησίασα είδα ότι επρόκειτο για ανθρώπους. Άκουσα ξαφνικά πάνω από το κεφάλι μου δύο μεγάλες εκρήξεις. Όταν βγήκα έξω, είδα ότι υπήρχε παντού μαύρος καπνός και κατάλαβα ότι είχε συμβεί μια τραγωδία. Εκεί που πριν έπαιζαν μικρά παιδιά, τώρα κοίτονται οι σωροί των άτυχων επιβατών. Τα πτερήγια του αεροσκάφους είναι αδιάψευστοι μάρτυρες για την ταυτότητα της μοιραίας πτήσης. Διασώστης κατευθύνει τους εθελοντές που κτενίζουν τον αγρό με ηλιοτρόπια, ο οποίος έχει μεταβληθεί σε πεδίο θανάτου. Τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, διαβατήρια, ρολόγια, βρίσκονται σε ακτίνα πολλών εκατοντάδων μέτρων, καθώς είναι τεράστια η διασπορά των υπολοιμάτων της πτήσης 17 των μαλαισιανών αερογραμμών. As you can see, they're holding sticks with white cloth on the top of it. They're marking bodies. Κρατούν κομμάτια από ξύλο με ένα λευκό πανί στην άκρη και τα τοποθετούν σε αυτόν τον αγρό όπου βρουν ανθρώπινη σωρό. Μπορείτε να δείτε εκεί τους θλιβερούς σηματοδότες με τα λείψανα. Maybe some of the stakes out there where there remains
Ένα μέλος της ομάδας ήρθε πριν λίγο και μου είπε «Υπάρχουν πάρα πολλά κορμιά. Δεν έχουμε αρκετά μνήματα». Τίποτα δεν προμήνυε στην αρχή της πτήσης ότι οι σχεδόν 300 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτή θα είχαν τέτοιο τέλος. Βίντεο δείχνει τις συνηθισμένες προετοιμασίες μέσα από το Boeing 777 λίγο πριν την απογείωση, από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ στις 12 και 4 το μεσημέρι της 5ης με προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ. Αλλά 4 ώρες μετά το αεροσκάφος δέχεται καταστροφικό πλήγμα από το οποίο δεν μπορεί να συνέλθει. Συγκλονιστική αποκάλυψη υποστηρίζουν ότι διαθέτουν οι μυστικές υπηρεσίες του Κίεβου με υποκλαπή σε συνομιλίες φιλορώσων αυτονομιστών. Ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός για τα αίτια της πτώσης. Θα ήθελα να προσέξετε και να μην το αποκαλείτε δυστύχημα ή καταστροφή. Πρόκειται για πράξη τρομοκρατίας. Πάντως η ρωσική πλευρά αρνείται κάθε ανάμειξη στο συμβάν και δείχνει το Κίεβο ως δράστη της κατάρριψης του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπάρχει μονάδα του Ουκρανικού στρατού στην περιοχή που διαθέτει αντιαεροπορικά συστήματα τύπου Μπουκ. Στα βορειοδυτικά της επαρχίας Ντόνετσκ, το 156ο Σύνταγμα Αντιαεροπορικών έχει εξοπλιστεί με 27 εκτοξευτές τέτοιων όπλων. Αφού τήρησε ενός λεπτού σιγή με το επιτελείο του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θεώρησε υπεύθυνη την Ουκρανική ηγεσία. Αυτή η τραγωδία δεν θα συνέβαινε αν υπήρχε ειρήνη στη χώρα, εάν η σύραξη δεν είχε αρχίσει εκ νέου στην Ανατολική Ουκρανία. Και φυσικά την ευθύνη για την φοβερή τραγωδία φέρει το κράτος του οποίου το έδαφος έγινε. Αλλά ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, που θρηνεί 27 πολίτες της, είναι εξορκισμένος για τη στάση της Ρωσίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ουκρανία. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε ποιος ουσιαστικά ευθύνεται για όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν αντέχει καμία σοβαρή ανάλυση η ιδέα ότι η Ρωσία μπορεί να πει ότι δεν έχει ανάμειξη, γιατί το δυστύχημα συνέβη πάνω από ουκρανικό εναέριο χώρο. Η Γερμανίδα καγκελάριος ζήτησε ανεξάρτητη τη έρευνα και τιμωρία των υπευθύνων. Χρειαζόμαστε τώρα μία ανεξάρτητη έρευνα να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η εκεχηρία. Αυτοί που ευθύνονται, όποιοι κι αν είναι, πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να δοθεί μια αντικειμενική εικόνα για το τι έγινε στο λαό μας, στο λαό της Ουκρανίας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά ο Ουκρανός Πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι αυτονομιστές δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο σημείο 0. Μέχρι στιγμής οι συμμορίτες δεν επιτρέπουν στην υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων να φτάσει στη σκηνή της τραγωδίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας μαζί με διεθνείς εκπροσώπους του ΟΑΣΕ προσπαθούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων στο σημείο του δυστυχήματος. Αφού πρώτα μίλησε με τον Ρώσο ομολογό του και έλαβε τις τελευταίες πληροφορίες από τις υπηρεσίες, ο πρόεδρος Ομπάμα ζήτησε σε έκτακτη ομιλία του άμεση εφαρμογή της εκεχηρίας και πλήρη διεθνή έρευνα για τη μεγάλη αεροπορική τραγωδία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Θανάση Γκαβό στο Λονδίνο, τον Κώστα Σημεωνίδη στη Βόνη και τον Γιώργο Φελίδη από την αίθουσα ειδήσεων που συλλέγει από τα ειδησιογραφικά δίκτυα όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, είδαμε και στο ρεπορτάζ σου τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί προκειμένου να ενοχοποιήσουν τους Ρώσους, μεταξύ αυτών αυτές τις υποκλαπείς σε συνομιλίες. Τώρα, πριν από λίγο είδε το φως της δημοσιότητας σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης ένα ακόμη βίντεο, ας το δούμε μαζί για να το περιγράψουμε. Είναι από ουκρανικές πηγές, ακριβώς, όχι διασταυρωμένες. Και δείχνει, Σία, ένα τέτοιο σύστημα αντιεροπορικό πυράβλων Μπουκ πάνω σε Νταλίκα. Και αν θα δούμε, αν μπορέσουμε να προσέξουμε, δεν έχει τα τέσσερα και τα τέσσερα στοιχεία, πυραυλικά στοιχεία. Έχει μόνο δύο. Και να πηγαίνει προς άγνωστη κατεύθυνση. Εδώ το ξαναβλέπουμε λοιπόν. Ας το ξαναδούμε το βίντεο, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει τρόπος πραγματικά να το διασταυρώσουμε, τουλάχιστον εμείς. Είναι ουκρανικές οι πηγές που το δίνουν αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα και υποστηρίζουν ότι αυτή η Νταλίκα χθες το απόγευμα, μετά το συμβάν, ακριβώς, αποχωρούσε από την περιοχή μεταφέροντας το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, από το οποίο βλέπουμε ότι λείπουν δύο πύραυλοι.
Ακριβώς. Ότι λείπουν δύο πυράβλους. Βέβαια, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε πότε έχει ληφθεί αυτό το βίντεο και εάν έχει ληφθεί από την συγκεκριμένη περιοχή όπου έγινε η μεγάλη αεροπορική τραγωδία. Γι' αυτό λοιπόν το παρουσιάσουμε με κάθε επιφύλαξη, διότι κατά τα άλλα ο επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται και κανείς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να πει ακόμη πραγματικά ποιος έχει πατήσει το κουμπί. Να πούμε σιγά ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και ο πρόεδρος Ομπάμα στην ομιλία του που αναφέραμε που έκανε για την μεγάλη αυτή τραγωδία αλλά και για τον πόλεμο στη Γάζα. Ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουμε 100% ποιος ευθύνεται για την μεγάλη αυτή τραγωδία, ενώ σε τακτική ενημέρωση του Πενταγώνου, παρά τα επίμονα ερωτήματα δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος είπε πως δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι οποιοδήποτε αντιαεροπορικό σύστημα μεταφέρθηκε στο ουκρανικό έδαφος μέσω των συνόρων Ρωσίας-Ουκρανίας. Προηγουμένως ο πρόεδρος Ομπάμα είχε πει ότι είμαστε σίγουροι ότι οι Ρώσοι έχουν και εξοπλίσει και εκπαιδεύσει τους φιλορώσους αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο Λονδίνο. Το Λονδίνο που μετρά 9 ή η Βρετανία μάλλον μετρά 9 ή 10 θύματα, Θανάση, μεταξύ των επιβενώντων. Ναι, η τελευταία ενημέρωση εδώ μιλούσε για 9 Βρετανούς επιβάτες. Οι μαλαισιανές αερογραμμές μιλούν για 10. Καθώς φαίνεται πως ένας αφρικανικής καταγωγής επιβάτης πετούσε με βρετανικό διαβατήριο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ η τραγωδία έχει πρόσωπο πλέον. Το πρώτο όνομα που επιβεβαιώθηκε επιβάτη στην μοιραία πτήση ήταν αυτό του 49χρονου Γκλεν Τόμας. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και πρώην δημοσιογράφος του BBC. Ήταν ένας από τους πολλούς που μετέβαιναν στην Αυστραλία για το συνέδριο για τον ιό HIV. Νεκροί είναι επίσης δύο φίλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας της Newcastle που πετούσαν μέχρι τη Νέα Ζηλανδία για να παρακολουθήσουν σε φιλικές αναμετρήσεις την ομάδα τους. Ένας εξ αυτών, ο 60χρονος Τζον Άλντερ, ήταν πολύ γνωστός στο βρετανικό ποδοσφαιρόφιλο κοινό. Ήταν πάντα στην κερκίδα της Newcastle με μαύρο κουστούμι και λευκό σακάκι και υπερηφανευόταν ότι δεν είχε χάσει αγώνα της ομάδας του από το 1973. Έχει επιβεβαιωθεί επίσης ότι δύο φοιτητές ήταν μεταξύ των επιβατών. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός Κάμερον προείδρευσε το μεσημέρι της Επιτροπής Κόμπρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων για να αποτιμηθεί η κατάσταση. Είπε ότι η Βρετανία θέλει διεθνή έρευνα υπό τα Ηνωμένα Έθνη. Πρόσθεσε πως ομάδα Βρετανών εμπειρογνωμόνων είναι έτοιμη να μεταβεί στο σημείο όταν κριθεί σκόπιμο. Καθώς επίσης η Downing Street είπε ότι επιδιώκεται συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ό,τι αφορά το κλίμα εδώ, οι εφημερίδες μιλούν ήδη, πολλές εφημερίδες, για αίμα στα χέρια του Πούτιν, εφόσον αποδειχθεί η ευθύνη φιλορώσων αυτονομιστών. Και επίσης πολλές εφημερίδες ζητούν από τη Δύση αποφασιστικότητα κατά του Κρεμλίνου. Πάμε τώρα και στη Γερμανία, η οποία επίσης έχει 4 θύματα. 4 Γερμανοί πολίτες βρίσκονταν μέσα στο μοιραίο αεροσκάφος Κώστα Σημεωνίδη. Γνωρίζουμε κάτι για τα στοιχεία τους? Όχι ακόμη, Σία. Να σου πω καταρχήν ότι και εδώ φυσικά το σοκ είναι τεράστιο. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί συγκλονισμένη τα όσα γίνονται γνωστά ώρα με την ώρα για το μοιραίο αεροσκάφος της Μαλέζιαν. Και αυτό που προκαλεί την μεγαλύτερη οργή τις τελευταίες ώρες είναι η είδηση ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν και 80 παιδιά. Τώρα συγκλονισμένος και ο πολιτικός κόσμος με την ίδια την Άγγελα Μέρκελ να τονίζει σήμερα, όπως είδαμε και στο βίντεο, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι το αεροπλάνο κατερρύφθηκε, πως το ζητούμενο τώρα είναι να διεξαχθεί το ταχύτερο δυνατόν μια ανεξάρτητη έρευνα και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας. Παράλληλα, κάλεσε εκ νέου τη ρωσική ηγεσία να συμβάλλει ώστε να υπάρξει μια πολιτική διευθέτηση του ουκρανικού. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ποροσέγκο αλλά και τους πρωθυπουργούς Πολωνίας και Ολλανδίας τους και Ρούτε, με τους οποίους συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας. Να σας ευχαριστώ. Ναι, αν μου επιτρέπεις, ένα ίσως ενδιαφέρον στοιχείο όσον αφορά το ερώτημα γιατί πετούσε το Boeing πάνω από εμπόλεμη περιοχή.
Η Μαλέζια δεν ήταν η μόνη, όπως έγραψε πριν από λίγο το Spiegel, καθώς φαίνεται ότι πρόκειται για τον αεροδιάδρομο που χρησιμοποιείται περισσότερο για πτήσεις από την Ευρώπη προς την Ασία. Έτσι λοιπόν, μόνο η γερμανική Lufthansa, σύμφωνα με το Spiegel, πέταξε τις τελευταίες ημέρες πάνω από τον εναέριο χώρο του Ντονέτσκ συνολικά 56 φορές. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ. Και μέσα από τα συντρίμια, κυρίες και κύριοι, και αυτού του Boeing, έρχονται στο φως ιστορίες που συγκλονίζουν. Ένα ζευγάρι από την Αυστραλία που έχασε γιο και νύφη στη μοιραία πτήση του Μαρτίου, θρυνεί τώρα ένα ακόμη παιδί τους. Στο αεροσκάφος επέβαινε και μεγάλη ερευνητική ομάδα, όπως είπαμε, για την καταπολέμηση του AIDS, με επικεφαλής τον κορυφαίο επιστήμονα Γεπ Λάγκε. Ένα δράμα με πραγματικά παγκόσμιες διαστάσεις εκτυλίσσεται από το απόγευμα της Πέμπτης, με τραγικές φιγούρες στους συγγενείς των 298 νεκρών της πτήσης ΜΗΙΤΑ-17. Εκτός από το σημείο του δυστυχήματος, το αεροδρόμιο αναχώρησης της μοιραίας πτήσης, το Σχίπολ του Άμστερνταμ, αλλά και το αεροδρόμιο προορισμού της μοιραίας πτήσης στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, γεμίζουν από θρηνώντες συγγενείς. Παντού στην Ολλανδία, οι σημαίες σχηματίζουν μεσίστιες. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Ρούτε, υπόσχεται απαντήσεις στα αναρρύθμιτα γιατί. Σε όλο τον κόσμο, απλοί άνθρωποι φτάνουν έξω από τις πρεσβείες της Ολλανδίας, που πλήρωσε το βαρύτερο φόρο αίματος με 189 θύματα. Και αφήνουν ένα μήνυμα, ένα άνθος, ένα λούτρινο παιχνίδι. Καθώς ανάμεσα στους νεκρούς επιβάτες υπάρχουν δεκάδες παιδιά, πιθανώς μέχρι και 80. Μέσα σε μια στιγμή εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές κόβονται. Αυτή είναι η μαύρη μοίρα, ιδίως για τα παιδιά. Τα 80 παιδιά που δεν θα έχουν κανένα μέλλον. Πρόκειται για τραγωδία. Μια τραγωδία με παγκόσμιες διαστάσεις. Παρόμοιες σκηνές διαδραματίζονται και στη Μόσχα, όπου ο κόσμος σειραίει στις πρεσβείες της Μαλαισίας και της Ολλανδίας για να αποτίσει φόρο τιμή στα αθώα θύματα. Δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα αυτή την ώρα να κάνουμε υποθέσεις για το τι συνέβη. Ήλθα εδώ για να αφήσω λίγα λουλούδια και να ζητήσω προσωπικά συγχώρεση. Η ανθρωπότητα έχασε όχι μόνο 295 ψυχές, αλλά και πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο στον αγώνα κατά του AIDS, καθώς μέχρι και 100 επιβάτες πήγαιναν στο 20ο συνέδριο για την καταπολέμηση της ασθένειας. Ανάμεσά τους ο κορυφαίος ερευνητής Γεπ Λάγκε, με 30 χρόνια έρευνα στη μάχη κατά του ιού HIV, υπέρμαχος της διάθεσης φθηνών φαρμάκων για την ασθένεια σε χώρες της Αφρικής. Πένθος και στην έδρα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον εκπρόσωπο τύπου της, τον Γκλεν Τόμας, που επέβαινε στη μοιραία πτήση. Χάσαμε ένα συνάδελφό μας στο δυστύχημα. Ο Γκλεν Τόμας εργαζόταν στο τμήμα επικοινωνίας και ταξίδευε προς την Αυστραλία, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για το AIDS. Η δίδυμη αδελφή του λέει πως σκοτώθηκε κάνοντας αυτό που αγαπούσε. Ο Γκλεν ήταν μαζί μας για πάνω από μία δεκαετία. Όλοι οι συγγενείς θέλουν να μάθουν γιατί ένα αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας πετούσε πάνω από εμπόλεμη ζώνη. Είναι εγκεκριμένος αεροδιάδρομος και πολλές αεροπορικές εταιρείες τον χρησιμοποιούν. Έχουμε πετάξει σε αυτή τη διαδρομή πάρα πολλές φορές για πολλά χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση στα αναρρύθμιτα ερωτήματα των συγγενών των επιβατών. Δύο άνθρωποι τώρα, κυρίες και κύριοι, διεκδικούν τον τίτλο πραγματικά των πιο τυχερών ανθρώπων στον κόσμο. Δύο παρολίγων επιβάτες της πτήσης 777, οι οποίοι τελευταία στιγμή άλλαξαν τα πλάνα τους. Ο ένας, μάλιστα, ένας Ολλανδός ποδηλάτης, στο παραπέντε δεν είχε μπει και στην προηγούμενη μοιραία πτήση του Boeing 777 το Μάρτιο. Θαύμα, μοίρα ή απλή σύμπτωση? Δεν πρόλαβαν την πτήση, άλλαξαν τελευταία στιγμή τα εισιτήρια ή πήραν τη σωστή απόφαση χωρίς να το γνωρίζουν. Οι ιστορίες του Μπάρι και της Σίζη, αλλά και του Μάρτιν Ντιγιόνγκ, των ανθρώπων δηλαδή που την τελευταία στιγμή δεν μπήκαν στο μοιραίο αεροσκάφος, συγκλονίζουν. Ο Μάρτιν διεκδικεί τον τίτλο του πιο τυχερού ανθρώπου στον κόσμο. Ο Ολλανδός ποδηλάτης κατάφερε να ξεγελάσει το θάνατο όχι μία αλλά δύο φορές, αφού επέζησε και από τις δύο μοιραίες πτήσεις των Μαλαισιανών αερογραμμών, κατά τις οποίες χάθηκαν συνολικά 527 ζωές. Στο πρώτο δυστύχημα της πτήσης του Boeing 777 που ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο, κατάφερε και βρήκε την τελευταία στιγμή απευθείας πτήση για την Ταϊβάν. Χθες ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεται στην πτήση που συνετρίβει. Αν είχε συμβεί αυτό, τώρα θα ήταν ανάμεσα στους 298 νεκρούς. Όμως την τελευταία στιγμή βρήκε φθηνότερα εισιτήρια για να φτάσει στον προορισμό του και άλλαξε την πτήση. Ο Μπάρι και η Ίζη μπορεί αρχικά να θεώρησαν ότι ήταν άτυχοι, ωστόσο τώρα νιώθουν απέραντη ευγνωμοσύνη. Δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε μαζί γιατί μας ενημέρωσαν πως δεν υπήρχαν θέσεις και έτσι αποφασίσαμε να αλλάξουμε τα εισιτήρια και να πετάξουμε με άλλη εταιρεία.
Όταν ο 38χρονος συνειδητοποίησε ότι δεν θα επιβιβαζόταν στο ίδιο αεροπλάνο με τη σύζυγό του και το μόλις 3 μηνών μωρό τους, διαμαρτυρήθηκε στο ταξιδιωτικό του γραφείο. Είμαστε πιστοί στη Malaysia Airlines, αλλά αυτή τη φορά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ταξιδέψαμε με άλλη εταιρεία. Όσο για το ταξίδι της επιστροφής, όπως λένε θα το ρισκάρουν αφού από ό,τι φαίνεται η τύχη είναι με το μέρος τους. Να καλωσορίσω τώρα κυρίες και κύριοι στο στούδιο του Sky τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, είναι αεροναυπηγός και διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Πτήση. Καλώς ήρθατε κύριε Καραϊωσιφίδη. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια αμφιβολία ότι εδώ μιλάμε για κατάρριψη. Η αμφιβολία υπάρχει πάντα μέχρι όταν αρχίσουν και έρχονται πραγματικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που χρειαζόμαστε δυστυχώς είναι αποκλεισμένα. Βρίσκονται στα μαύρα κουτιά, των οποίων η τύχη αγνοείται από το πρωί. Τα είδαμε, τα χάσαμε. Οι αυτονομιστές. Δεν ξέρουμε σε τι είναι στον έλεγχο βρίσκονται. Και ποιος θα τα διερευνήσει. Νομικά, η διεθνής νομοθεσία επιβάλλει. Βάζει μπροστά την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν έχει έλεγχο αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, δεν υπάρχει πρόσβαση στα συντρίμια. Τα συντρίμια είναι έρμεα πλιάτσκου. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν ανθρώπους να απομακρύνονται με πράγματα. Πριν πάμε στα συντρίμια, κύριε Καραϊωσιφίδη, για τα μαύρα κουτιά, υπάρχει κάποια αρχή παγκοσμίως ανεξάρτητη που να μπορεί να τα ζητήσει ώστε να τα διερευνήσει? Υπάρχει περισσότερες από μία. Πρώτα είναι ο ΑΙΚΑΟ. Αλλά υπάρχει νομοθεσία αυτή τη στιγμή που θα επέβαλε η Ουκρανία να ξεκινήσει τη διερεύνηση. Mm-hmm. Εάν η Ουκρανία εκχωρήσει αυτό το δικαίωμα σε κάποιον τρίτο, θα μπει μια διεθνής επιτροπή, θα υπάρξει ο ΑΙΚΑΟ. Το θέμα είναι αν υπάρχει πρόσβαση εκεί πέρα, εάν τα κουτιά θα εξακολουθήσουν οι καταγραφείς να είναι άθικτοι, διότι ακόμη και στη Μόσχα να παραδοθούν, θα υπάρχει πάντοτε, αν δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιτροπή, η αμφιβολία ότι πειράχθηκαν, ότι υπήρξε συγκάλυψη. Και ας πούμε ότι ξεκινάει από μια ανεξάρτητη αρχή, ναι, που δεν το βλέπω, αυτή η διερεύνηση των μαύρων κουτιών. Τι μπορεί να σου πει το μαύρο κουτί, δηλαδή αν έχει καταρριφθεί από πύραυλο, από αυτούς τους πυράβλους μπουκ που λέμε, ναι, το αεροσκάφος, τι θα έχουν προλάβει, θέλω να πω, να πούν οι πιλότοι μεταξύ τους, να καταλάβουν? Υπάρχουν προηγούμενα περιστατικά όπου οι καταγραφείς, γιατί οι καταγραφείς είναι δύο, ένας καταγράφει φωνή, ήχους μέσα στο πιλωτήριο. Ναι. Υπάρχουν προηγούμενες περιπτώσεις όπου ο ήχος μιας έκρηξης καταγράφηκε και τον έχουμε ανακαλύψει. Mm. Από εκεί και ύστερα, οι καταγραφείς στοιχείων καταγράφουν 300 και χαρακτηριστικά διαφόρων συστημάτων για την καλή ή κακή λειτουργία τους. Είναι αποτύπωμα το τι συνέβη. Δηλαδή, αν και τα αποκτήσουμε, ακόμη και αν έχει καταγραφεί ο ήχος της έκρηξης ή όλα αυτά που μας λένε, ξέρουμε από πού προέρχεται. Όχι, υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία θα αναλυθούν και μπορούν πολύ εύκολα να αποδείξουν τι ήταν αυτό που συνέβη. Όπως επίσης, στα συντρίμια υπάρχουν ίχνη αυτή τη στιγμή. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Καταρρύψεις πολιτικών αεροσκαφών δεν είναι μοναδική. Υπάρχουν τουλάχιστον 10-12 τα τελευταία 40 χρόνια. Μπορούν δηλαδή οι ειδικοί από τα στοιχεία να καταλάβουν. Πρώτα, για να καταλάβει κανείς τι συνέβη. Αν έχει καταρριφθεί. Για να καταλάβει κανείς τι συνέβη, μισό λεπτό. Ναι. Το χτύπησε ο πύραυλος. Στην πραγματικότητα δεν το χτύπησε καν. Έσκασε δίπλα του. Mm-hmm. Τι συνέβη στη συνέχεια? Από τις φωτογραφίες που έχουμε δει και μιλούσαμε με πολλούς συναδέλφους μου σήμερα, βλέπουμε τι. Ένα συγκεκριμένο σημείο που υπάρχει, το σημείο της πτώσης, το είδαμε και σε βίντεο, και συντρίμια τα οποία έχουν διασκορπιστεί. Το αεροπλάνο δεν διαλύθηκε στον αέρα. Το αεροπλάνο έχασε την ουρά του από τον πύραυλο. Άδειασε, στο έδαφος, λοιπόν. Άδειασε κάποιος από τους επιβάτες. Είναι τραγικό, κοινικό αυτό που λέγεται, αλλά είναι άδειασε κάποιος από τους επιβάτες γιατί αποσυμπιέστηκε και έχασε την ουρά του. Στη συνέχεια, στροβιλιζόμενο. Για πτώματα τα οποία πέφτανε από τον ουρανό. Και στη συνέχεια, άθικτες στην ουσία. Ακριβώς. Και στη συνέχεια αυτό που συνέβη ήταν ένα στροβιλιζόμενο αεροσκάφος, έπεσε από 10 χιλιόμετρα και συνετρίβει, εξεράγει στο έδαφος. Είδαμε εκεί δύο κινητήρες, τον ένα δίπλα στον άλλον. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο. Εάν ψάξει κανείς μέσα σε τρίμια, θα βρει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στο να δοθεί μια απάντηση εάν το αεροπλάνο καταρρίφθηκε ή αν το αεροπλάνο έσκασε στον αέρα από άλλο περιστατικό. Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Κύριε Καραϊωσιφίδη, οι κυβερνήτες, προτού γίνουν στόχος, γίνει το αεροσκάφος ο στόχος, μπορούν να καταλάβουν οτιδήποτε, κάποια ένδειξη? Σε ένα πολιτικό αεροσκάφος δεν μπορεί να έχει καμία ένδειξη. Ίσως δεν κατάλαβαν καν τι συνέβη. Δηλαδή σε μια έκρηξη που μπορούσε να είναι ένας κινητήρας, που μπορούσε να είναι το αεροσκάφος να αποσυμπιέζεται εκρηκτικά, είχαν ελάχιστα δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη. Ναι. Από εκεί και οι άνθρωποι που χτύπησαν το αεροσκάφος, υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην κατάλαβαν ότι μιλάμε για πολιτικό αεροσκάφος? Η εκτίμηση δικιά μου και αυτή τη στιγμή
με πάσα επιφύλαξη, με τα στοιχεία που υπάρχουν, είναι η εξής. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι αυτονομιστές προσπαθούν να επιβάλλουν εκεί μία απαγόρευση πτήσεων της Ουκρανικής αεροπορίας. Mm-hmm. Το καμπανάκι χτύπησε όχι χθες, χτύπησε την προηγούμενη Τρίτη. Την προηγούμενη Τρίτη κατέριψαν ένα αεροπλάνο της Ουκρανικής αεροπορίας, ένα μεταγωγικό που το χρησιμοποιούσαν σαν κατασκοπευτικό οι Ουκρανοί, στα 22.500 πόδια. Τότε χτύπησε το εξής καμπανάκι. Μέχρι τότε όλες οι καταρρύψεις ήταν σε χαμηλά ύψη, άρα χρησιμοποιούσαν πυράβλους φορητούς. Για πρώτη φορά το Κίεβο κατάλαβε τότε ότι οι αυτονομιστές διαθέτουν ισχυρότερα όπλα. Πέρασαν τρεις ημέρες όμως χωρίς να κάνει κανένας τίποτε. Ίσως τότε θα έπρεπε. Τότε τι κάνανε, βγάλαν μια ανακοίνωση και κατηγορήσαν τη Μόσχα ότι πιθανότατα έχει δώσει ισχυρότερα όπλα στους αυτονομιστές. Αλλά δύο μέρες αργότερα επαναλήφθηκε το περιστατικό. Εάν οι συνομιλίες οι οποίες ακούμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικές, έχουμε ουσιαστικά τι, αντάρτες, οι οποίοι έχουν ένα σύστημα αυτόνομο, δύο κυριολεκτικά άνθρωποι σε κάποια γωνία της Ουκρανικής υπαίθρου, με ένα σύστημα το οποίο τους δώσανε και τους είπανε τι, πυροβολείτε οτιδήποτε πετάει, γιατί οτιδήποτε πετάει είναι Ουκρανικό. Συγχωρείτε κύριε Καριοσηφίδη, τέτοια που είναι η κατάσταση εκεί και χωρίς κανείς να γνωρίζει ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Ήταν κανονικό, κατά τη γνώμη σας, που αυτοί οι αεροδιάδρομοι λειτουργούσαν έτσι άνετα? Μια κρίσιμη ερώτηση, αλλά έχει την εξής απάντηση. Μέχρι και την προηγούμενη Τρίτη, την προηγούμενη Δευτέρα, όλοι πιστεύαν ότι οι αυτονομιστές διαθέτουν πυράβλους εδάφους αέρος που φτάνουν μέχρι τα 10.000 πόδια. Άρα, στα 30.000 πόδια είναι κάποιος ασφαλής. Παράδειγμα, πριν από μια εβδομάδα η Χαμάς απείλησε ότι θα χτυπήσει ό,τι αεροπλάνο πλησίαζε τον Ισραηλινό ενιαίο χώρο. Έκλεισε ο Ισραηλινός ενιαίος χώρος? Όχι. Υπάρχουν τουλάχιστον 30-20 εστίες πολέμου σε όλη την Ιφίλιο που αν όλοι οι ενιαίοι χώροι κλείνανε, δεν θα πετούσαμε. Άρα υπάρχει μία εκτίμηση κινδύνου. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ουκρανική κυβέρνηση πήρε για πολιτικούς λόγους και για τεχνικούς λόγους μια απόφαση να μην κλείσει τον ενιαίο χώρο. Διότι αν τον έκλεινε, θα παραδεχόταν αυτομάτως ότι ένα κομμάτι της χώρας βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο τρίτων. Ναι. Άρα πήρε ένα ρίσκο. Το ρίσκο το πληρώσαμε ακριβά χθες. Κύριε Καριοσηφίδη, τελευταία ερώτηση. Κυκλοφορεί ένα σενάριο τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ήταν στόχος τελικά ένα αεροσκάφος που μετέφερε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και το οποίο είχε περάσει λίγο νωρίτερα. Θα περνούσε αργότερα. Θα περνούσε αργότερα 40 λεπτά. Πώς το βλέπετε? Δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας. Καταρχήν, οι κινήσεις των κυβερνητικών παύλα προεδρικών αεροσκαφών είναι άκρως απόρριτες. Mm-hmm. Και είναι άξιο απορίας πώς κάποιος ισχυρίζεται ότι ξέρει αυτή την πληροφορία, αν δεν τον έχουν δώσει οι ίδιοι οι Ρώσοι. Αν τον έχουν δώσει οι ίδιοι οι Ρώσοι, είναι άκρως αναξιόπιστοι. Άρα δεν μπορούμε να αναλωθούμε σε τέτοια σενάρια όταν έχουμε πολλά περισσότερα αναπάντητα ερωτηματικά που αφορούν την ασφάλεια πτήσεων και αφορούν αυτή τη στιγμή στο τι πλήρωσαν ουσιαστικά αυτοί οι 300 επιβάτες αυτού του επιβατικού αεροπλάνου. Και είναι βεβαίως μια τραγική σύμπτωση ότι μιλάμε πάλι για τις μαλαισιανές αερογραμμές, πάλι για είναι σύμπτωση όμως. Ξεκάθαρα. Αυτό που έλεγα χθες ήταν ότι μόλις το άκουσα ήταν το εξής. Ξεχάστε ότι είναι Μαλαισία, ξεχάστε ότι είναι Boeing 777. Ξεχάστε ακόμη ότι πετάμε στην Ουκρανία. Γιατί χθες το πιθανότερο ήταν ότι ήταν καταστροφικό περιστατικό. Κανείς δεν πίστευε ότι υπήρχαν αυτά τα όπλα ενεργά με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται με το χέρι σε σκανδάλι. Τώρα ξεχνάμε τα άλλα δύο, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι βρισκόμαστε στην Ουκρανία, σε μια χώρα η οποία σπαράσεται και μάλιστα σε σύραξη πρωτοφανών διαστάσεων πλέον. Ερωτήματα για το τι μπορεί να έχει απογίνει το προηγούμενο Boeing. Μετά από αυτό έχετε αναπτύξει, κύριε Καριοσηφίδη. Όχι, το προηγούμενο Boeing επίσης πρέπει να το ξεχάσουμε. Είναι μια άλλη ξεχωριστή υπόθεση. Γιατί σας το λέω έτσι όπως το λέει πολλοί κόσμος. Πού ξέρουμε ότι δεν κατερρύφθηκε το προηγούμενο? Έγιναν τέτοια σενάρια. Δεν το ξέρουμε. Είναι μια από τις πιθανότητες η οποία αυτή τη στιγμή έχει τις λιγότερες ποσοστία πιθανότητες όμως. Από την άλλη μεριά, για να πούμε για το παλιότερο Boeing, επειδή αρχίζει και καλυτερεύει ο καιρός σε εκείνη την περιοχή του νοτιού ημισφαιρίου, δηλαδή βρισκόμαστε στην άνοιξη. Ο Αύγουστος είναι άνοιξη. Θα ξεκινήσουν νέες έρευνες, οι οποίες πήραν ήδη 4 εταιρείες ευρωπαϊκές και μία αμερικανική άδειες, γιατί μπορούν να κάνουν έρευνες σε μεγάλα βάθη πάνω από 4.500 μέτρα, για να ξεκινήσουν νέες έρευνες. Θα διαρκέσουν 11 μήνες μέχρι που να ξαναχειμωνιάσει. Αν θα πάρουμε απαντήσεις,
Εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες, αλλά δεν θα σταματήσουν πιθανότατα και σε αυτή τη χρονιά, ίσως και στην επόμενη, μέχρι ότι βρουν εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καριοσηφίδη, που μοιραστήκατε τις γνώσεις σας μαζί μας. Τώρα, γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις μετά την επεισοδιακή σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σήμερα, η αστυνομία εντόπισε το κρυσφύγετό του στο Μαρούσι. Πρόκειται για το διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τη σύντροφό του, Πόλα Ρούπα, και το παιδί του. Τις πληροφορίες έδωσε στην αντιτρομοκρατική μία ένικος της πολυκατοικίας, που τον αναγνώρισε στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι αρχές και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Στον πέμπτο όροφο αυτής της λευκής πολυκατοικίας διέμενε ο Νίκος Μαζιώτης μαζί με την Πόλα Ρούπα και το παιδί τους στην οδό Υψηλάντου 27 στο Μαρούσι, πολύ κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό της περιοχής. Το σπίτι είχε νοικιάσει πριν από περίπου 2 χρόνια η Πόλα Ρούπα, η οποία παρουσιαζόταν ως δασκάλα με ψεύτικη ταυτότητα, άλλη από αυτή του Νίκου Μαζιώτη, χωρίς να συνάψει συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Αυτό είναι το διαμέρισμα επί της οδού Υψηλάντου 27 που φέρεται ότι το είχε νοικιάσει ο Μαζιώτης με τη Ρούπα. Οι αστυνομικές δυνάμεις το ερευνούν απ' άκρος άκρου. Ο τρομοκράτης κυκλοφορούσε πάντα φορώντας περούκα, ενώ η Πόλα Ρούπα είχε τα μαλλιά της βαμμένα ξανθιά. Έμεινα εδώ, ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, ευγενική γυναίκα του. Μας άνοιγε την πόρτα, μιλάγαμε συνέχεια. Δεν είχαμε τίποτα, ούτε είχαμε προβλήματα να δημιουργήσουμε κατοικία. Έχουν παιδάκι. Έχουν, ένα έτσι μικρό παιδί. Περίπου με 2 χρόνια θα πρέπει να είναι μικρός. Ναι. Η γυναίκα του ήταν ψηλή, ναι. με κοντό ξαδό μαλλιά, ευγενή θα τη γυναίκα. Την ήταν προχθές την Τετάρτη, είχαμε πια κουβέντα. Mm-hmm. Έβγαζε το παιδί, αυτό το Σάββατο είχε πάει λαϊκή. Γύρισε ευγενήτατος άνθρωπος. Πάρα πολύ ευγενική άνθρωπο. Ούτε καν πήγαινε ο νόμος εκεί πέρα, ζούσε ο Μαζιώτης. Μια γυναίκα που διέμενε στην ίδια πολυκατοικία αναγνώρισε τον Μαζιώτη στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι αρχές και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Η Πόλα Ρούπα και το 4χρονο παιδί της είχαν ήδη εξαφανιστεί. Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έφτασαν στο σπίτι του Μαζιώτη ερευνώντας εξονυχιστικά τις κάμερες ασφαλείας του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Διαπίστωσαν πως ο τρομοκράτης, πριν καταλήξει στο μοναστηράκι όπου και συνελήφθη, ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης από τον σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι, αφού πρώτα ψώνισε ένα μπλουζάκι σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής. Από νωρίς το πρωί, οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής έφτασαν εδώ, στην οδό Υψηλάντου, και πήγαιναν πόρτα-πόρτα κρατώντας μια φωτογραφία του Νίκου Μαζιώτη. Κάποιοι από τους πολίτες τον αναγνώρισαν και είπαν ότι διαμένει στην οδό Υψηλάντου, στο νούμερο 27, στον 5ο όροφο. Η Πόλα Ρούπα κατάφερε να φύγει από το διαμέρισμά της λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν έγινε γνωστό το επεισόδιο με τον Νίκο Μαζιώτη και τους αστυνομικούς στο μοναστηράκι. Από τα 4 κλειδιά που βρήκαν πάνω στο Μαζιώτη, το ένα ανοίγει την εξώπορτα της πολυκατοικίας και το άλλο την πόρτα του σπιτιού. Οι αρχές ψάχνουν 2 ακόμα χώρους που ανοίγουν τα υπόλοιπα κλειδιά του τρομοκράτη. Ίσως μια αποθήκη ή ένα γκαράζ όπου άφηνε το αυτοκίνητο μάρκα Hyundai που χρησιμοποιούσε. Μέσα στο δωμάτιο όπου κρατείται ο Νίκος Μαζιώτης βρίσκονται 2 αστυνομικοί που ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο θάλαμο του τρομοκράτη. Από το πρωί αισθάνεται λίγο καλύτερα και αρχίζει να κουνάει τα δάχτυλα του δεξιού τραυματισμένου χεριού του. Θα παραμείνει για την ώρα εδώ πέρα και μετά από τη συμπλήρωση μερικών ημερών θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αν πρέπει να μείνει εδώ ή αν θα πρέπει να μεταχθεί σε άλλη νοσοκομείο, δηλαδή ως κρατούμενος στο νοσοκομείο φυλακών του Κορίδαλου. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 5 νέα κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων σε βάρος του Μαζιώτη και των αγνώστων μέχρι στιγμής συνεργών του. Μεταξύ άλλων κατηγορείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, τελεστήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού και κατά μόνας, παράνομη οπλοφορία πυροβόλου όπλου κατά εξακολούθηση, παράνομη οπλοχρησία κατά εξακολούθηση, παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες και ληστείες τελεστήσεις από κοινού και κατά συρροή από δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά προσώπου τους. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει κυνηγητό για να συλλάβουν τόσο τη σύζυγο του αρχιτρομοκράτη Πόλα Ρούπα, όσο και τους 4 συνεργούς του. Ένας από τους 4 συνεργούς του Μαζιώτη, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, φέρεται να έχει έντονη εγκληματική δράση. Κατηγορείται για την κλοπή 2 αυτοκινήτων. Το πρώτο είχε χρησιμοποιηθεί στην απαγωγή του επιχειρηματία Μιλωνά στη Θεσσαλονίκη το 2008 και το δεύτερο είχε βρεθεί καμένο το 2010 όταν συνελήφθη ο Νίκος Μαζιώτης με την Πόλα Ρούπα. Ο 35χρονος είχε συμμετάσχει και στις ληστείες του Μαζιώτη στην Ακράτα το 2012 και στα Μέθανα το 2013. Η αστυνομία προχώρησε το βράδυ της 5ης και σε 2 νέες προσαγωγές από έφοδο σε σπίτι στην Ηλιούπολη, αυξάνοντας τον αριθμό των προσαχθέντων σε 5.
Πάμε να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τους συναδέλφους. Είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ο Δημήτρης Λάπας στον Ευαγγελισμό και ο Νίκος Υποφάντης στο Μαρούσι. Και από σένα θα ξεκινήσουμε, Νίκο. Βρίσκεσαι πολύ κοντά στο κρυσφύγετο του Νίκου Μαζιώτη. Πρώτα απ' όλα, πες μας αν συνεχίζονται οι έρευνες, αλλά και τι πληροφορίες έχουν βγει από εκεί. Έχεις μιλήσει με πολλούς περίοικους. Λοιπόν, να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Υπάρχει περίπτωση, αν δεν έχουν ολοκληρώσει από τα εγκληματολογικά τμήματα της αστυνομίας τις έρευνές τους, να διακοπούν και να συνεχιστούν αύριο το πρωί, να ολοκληρωθούν αύριο το πρωί, και γι' αυτό η περιοχή θα μείνει, θα λέγαμε, υπό αυστηρό αστυνομικό έλεγχο. Μέχρι τώρα μας λένε οι αστυνομικοί ότι δεν έχουν βρεθεί όπλα ή κάποιος υπολογιστής. Αυτό το οποίο έχουν βρει είναι κάποιες σημειώσεις. Mm-hmm. Έχουν βρει επίσης παιχνίδια. Μην ξεχνάμε αυτό το οποίο ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Την Τετάρτη υπήρχε επικοινωνία της Ρούπα με την κυρία η οποία καθάριζε την πολυκατοικία. Και από την Τετάρτη από το μεσημέρι και μετά η Ρούπα εξαφανίστηκε. Θέλω να σου πω το εξής. Όλοι οι γείτονες γνώριζαν το ζευγάρι. Νίκο, βάλε άνω τελεία, με συγχωρείς, γιατί τώρα μου λένε ότι η Δημήτρη Καραστεφανή έχουμε και αυτή την ώρα επιχειρήσεις σε εξέλιξη. Βεβαίως, πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε ότι σε Ευθειώτιδα αλλά και σε διαμερίσματα στην Αθήνα γίνεται πολύ μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας προκειμένου να εντοπιστούν είτε άτομα είτε κάποια στοιχεία που να εμπλέκουν άγνωστα άτομα προς το παρόν για δράση στην τρομοκρατική οργάνωση επαναστατικός αγώνας. Νωρίτερα είχαμε και μία επιχείρηση. Είχαμε μία επιχείρηση στο σπίτι της Πόλα Ρούπα στην Καλαμάτα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει μαζέψει πάρα πολλά στοιχεία πια η αστυνομία για το πώς κινούνταν ο Μαζιώτης και οι συνεργοί του. Λοιπόν, Νίκο, να συνεχίσουμε τώρα με τα όσα σου έχουν πει εκεί οι γείτονες. Λοιπόν, οι γείτονες οι οποίοι γνώριζαν το ζευγάρι το χαρακτηρίζουν ως ένα γλυκομήλυτο ζευγάρι, ωστόσο ποτέ δεν είχαν πολύ στενές σχέσεις. Mm-hmm. Ήταν ευγενικοί και οι δύο, μεγάλωναν το παιδί τους. Άλλοτε η Πόλα Ρούπα δήλωνε ότι είναι άνεργη, άλλοτε δήλωνε ότι ήταν δασκάλα. Υπήρχε αυτή η πληροφόρηση. Θέλω να σου πω ότι ο Μαζιώτης κινούταν τόσο πολύ ανεξάρτητα που δεν τον ενδιέφερε ότι ακριβώς ένα τετράγωνο από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς, ένας αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, τώρα είναι ένα αποστρατεία, ζούσε εκεί, φυλάσσονταν και συνοδεύονταν από αστυνομικούς. Γυρνούσε λοιπόν με την περούκα. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ο Μαζιώτης έχει περάσει μια σοβαρή περιπέτεια υγείας και γι' αυτό φορούσε περούκα. Πάντα όμως. Άρα γινόταν αντιληπτό ότι φορούσε περούκα, έτσι. Έδινε στόχο κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Ήταν ένα στόχος, αλλά κινούνταν τόσο πολύ ελεύθερα. Θέλω να σου πω ότι εδώ υπάρχει ένα κοντινό, μεγάλο καφέ σε κεντρικό σημείο της Πέφκης, καθώς μέσα στα σύνορα Αμαρουσίου και Πέφκης, και ο Μαζιώτης μαζί με τη γυναίκα του έπαιρνε το παιδί, πηγαίνανε σε αυτό το σημείο, πήραν τον καφέ τους, βγαίνανε με το παιδί, πηγαίνανε στην κοντινή παιδική χαρά, έπαιζαν, τους γνώριζαν εδώ οι γειτόνισσες, οι γειτονές. Ενδιαφέρονταν το παιδί, μάλιστα. Με μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση από αυτή που τη γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέσα από το διαθέσιμο οπτικό υλικό. Ακριβώς. Μας είπαν ότι έχει αδυνατήσει. Ήταν μια αδύνατη ψηλή κυρία με κοντό καρέ μαλλί, ξανθό αυτή τη φορά, έτσι. Τώρα, μας λένε το εξής, ότι συνέβη πριν από λίγες μέρες ένα περιστατικό το οποίο κάπως έκανε τους κατοίκους, περιοίκους εδώ, να βάζουν ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, κάνοντας όπισθεν μια κυρία που διαμένει στην περιοχή, χτύπησε με τον καθρέφτη της το παιδάκι. Είναι τριών χρονών το παιδί. Ενδιαφέρθηκε αμέσως να το πάει στο νοσοκομείο να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Απάντησε και η Ρούπα που βρισκόταν στο περιστατικό, αλλά και αργότερα ο Μαζιώτης, γιατί επισκέφθηκε ξανά την πολυκατοικία, ότι δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, είναι μια χαρά το παιδί, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δίσταζαν, θέλανε να έχουν μια επαφή ότι βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο και δεν συμβαίνει ακριβώς τίποτα. Αλλά ωστόσο, κάποια μικρά χαρακτηριστικά, όπως όταν σταματούσε ο Μαζιώτης, είναι και οι δύο καπνιστές, και η Ρούπα και ο Μαζιώτης, να πάρει τσιγάρα από τα κοντινά περίπτερα, πάντα ήταν ανοιχτή η μηχανή του Hyundai, του αυτοκινήτου το οποίο χρησιμοποιούσε ο Μαζιώτης. Δεν έσβηνε ποτέ, έπαιρνε τα τσιγάρα του και έφευγε. Και επίσης μας λένε ότι ψώνιζε, κοιτούσε να ψωνίζει για τις ανάγκες του σπιτιού από μεγάλες υπεραγορές, από μια συγκεκριμένη μεγάλη υπεραγορά, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πάνω από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Κινούνταν δηλαδή κανονικά ως μια φυσιολογική οικογένεια. Και στο καφέ και στην παιδική χαρά. Ωστόσο, το παιδί δεν είχε πάει παιδικό σταθμό, αλλά ήταν κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν τους αποσχολούσε τη συγκεκριμένη περίοδο. Μάλιστα. Τώρα, Δημήτρη, πώς έφτασαν στα ίχνη του κρυσφύγετου πια στην αντιτρομοκρατική?
Λοιπόν, από νωρίς το πρωί, άνδρες δρομοκρατικής με φωτογραφίες στο χέρι έκαναν μία κίνηση προς τα πίσω. Δηλαδή, έψαχναν να βρουν δρόμους, επειδή ο Νίκος Μαζιώτης συνήθιζε πάντα να περπατά. Και για να σας το εξηγήσω αυτό, όταν είχε συλληφθεί το 2010, έφυγε από το Βύρωνα και συνελήφθη στα Πατήσια και είχε διανύσει όλη αυτή την απόσταση με τα πόδια. Λοιπόν, αυτό ως παρένθεση για να σας δείξω ότι ο Μαζιώτης πήγαινε παντού με τα πόδια. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο, δεν βρέθηκε το αυτοκίνητο, γι' αυτό όπως είπαμε και νωρίτερα ψάχνουν να βρουν ένα γκαράζ για το που κρύβεται το συγκεκριμένο ασημί Hyundai. Να σας πω λοιπόν ότι οι αστυνομικοί με τη φωτογραφία του Νίκου Μαζιώτη στα χέρια πήγαιναν πόρτα-πόρτα όλους τους δρόμους από την Πεύκη προς το Μαρούσι. Εκεί, στη Χρυσοστόμου 27, κάποιοι πολίτες αναγνώρισαν τον Νίκο Μαζιώτη ως έναν άνθρωπο που βρίσκεται σχεδόν δίπλα τους και στη συγκεκριμένη. Μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας προχθές. Και αυτό, βεβαίως. Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι έφτασαν πολύ γρήγορα οι άνδρες της αστυνομίας στο κέντρο. Άρα επικοινώνησαν κάποιοι άνθρωποι εκεί. Μάθαμε ότι ήταν μια ένικος της πολυκατοικίας που τον αναγνώρισε και πήρε τηλέφωνο της αρχής. Αλλά υπήρχαν και στοιχεία. Ακριβώς, υπήρχαν και στοιχεία που είχαν βρεθεί στο σακίδιο του Μαζιώτη, που εν πάση περιπτώσει οριοθετούσαν την περιοχή. Ναι. Ακριβώς. Επίσης να σας πω, αν μου επιτρέπεις, οι αστυνομικοί πήγαν πάρα πολύ νωρίς, πήγαν γύρω στις 12 η ώρα, περίμεναν τον εισαγγελέα προκειμένου να μπουν μέσα στο διαμέρισμα. Έφτασε η αντιτρομοκρατική, έφτασαν τα ΕΚΑΜ, έφτασαν το τμήμα εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών και με μικροκάμερες ήθελαν να δουν αν υπάρχει παγίδευση στο σπίτι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, μπήκαν κανονικά μέσα και μέχρι αυτήν την ώρα υπάρχει σήμανση και παίρνει πολλά αποτυπώματα. Πάντως να σας πω ότι σύμφωνα με τους κατοίκους που κανέναν δεν είχαν δει να μπαίνει μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι εκτός από το Μαζιώτη, τη Ρούπα και βέβαια το παιδί. Τώρα μένει η αποθήκη. Καθώς υπάρχει το κλειδί και υπάρχει μια αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας, ναι. Και εκεί θα μπει πάλι μικροκάμερα. Μήπως και εκεί πιστεύουν οι αστυνομικοί κρύβεται ο πλεισμός. Αν και από ό,τι φαίνεται, όπως λένε οι αστυνομικοί, το συγκεκριμένο διαμέρισμα το οποίο είχε νοικιάσει η Πόλα Ρούπα μαζί με το παιδί, εμφανίστηκε στην ιδιοκτήτρια ως μεταφράστρια. Και ο σύζυγός της, ο σύντροφός της, Νίκος Μαζιώτης, πάντα με περούκα και γυαλιά, ως γραφίστας, τον νίκιασε 600 ευρώ, χωρίς βέβαια να κάνει κανένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Τώρα, αυτό που έχει μια ιδιαίτερη σημασία, το είπε και ο Νίκος, στην διπλανή ακριβώς πολυκατοικία, μια ανάσα ή κάτω από τη μύτη, να το πω εγώ έτσι, της αστυνομίας, έμενε ο Νίκος Μαζιώτης. Δίπλα ακριβώς, σε μια διπλανή πολυκατοικία, στα 10 περίπου μέτρα. Ένας κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματικός, όπως ακούσαμε. Βεβαίως, αντιστράτηγος, ο οποίος αποστρατεύτηκε πρόσφατα και όταν είσαι αντιστράτηγος έχεις πάντα έναν οδηγό και ένα συνοδευτικό, που σημαίνει ότι έχεις πάντα αστυνομικούς όταν φεύγεις και όταν γυρίζεις, αλλά και, πρόσεξε Μεσία, όταν αποστρατεύεσαι για κάποιο χρονικό διάστημα έχεις κάποιους αστυνομικούς μαζί σου. Αυτό ίσως να το γνώριζε, ίσως να μην το γνώριζε, αλλά και να το έμαθε εκ των υστέρων, συμβιβάστηκε, γιατί όπως άκουσαμε και από τον Νίκο Υποφάντη, έκανε μια πολύ απλή ζωή. Δηλαδή, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει το ποιος είναι. Τώρα, πάμε και στον Ευαγγελισμό, στο Δημήτρη Λάπα. Δημήτρη, εκεί βρισκόμαστε εν αναμονή του εισαγγελέα και του ανακριτή, που θα πάρουν κατάθεση, όπως ξέρουμε, στον Νίκο Μαζιώτη. Έχουμε κάτι νεότερο? Όχι, Σία, περιμένουμε, όπως είπες και εσύ, εν αναμονή της κατάθεσης που θα δώσει ο Νίκος Μαζιώτης κάποια στιγμή εδώ στον ανακριτή. Εδώ στον ανακριτή. Α, έχεις επισκέψεις, βλέπω. Σία. Ναι. Μισό λεπτό, Σία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Σία. Να ηρεμήσει η κυρία Λουκά, να συνεχίσουμε, ξέρω κι εγώ. Δεν πρόκειται να ηρεμήσει, δεν πρόκειται να ηρεμήσει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Σία. Εφόσον μπορείς. Ναι. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν γίνεται να συνεχίσουμε τη σύνδεση. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σε λίγο. Του Νίκου να Μαζιώτη. Α, τον έχουμε. Με ακούς? Τι να κάνω, δεν ναι. Είναι σίγουρο, δεν είναι γνωστό, Σία, πότε θα καταθέσει ο Νίκος Μαζιώτης, και αυτό γιατί, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, αυτή τη στιγμή εκτείει την ποινή των 25 ετών που του έχουν επιβληθεί. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι το 48ωρο μέσα στο οποίο θα πρέπει ο ανακριτής να ζητήσει την κατάθεση Μαζιώτη, στην προκειμένη περάπτωση δεν ισχύει. Από εκεί και πέρα, ο Νίκος Μαζιώτης εξακολουθεί να είναι, αν όχι αμήλυτος, λιγομήλυτος απέναντι στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο μπαίνει στο θάλαμό του προκειμένου να του παράσχει την νοσηλεία. Ακόμη λιγότερο μιλά, δεν μιλά καθόλου. Μάλιστα, δεν γίνεται να συνεχίσουμε τη σύνδεση.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πολύ. Καλά ξεμπερδέματα στο Δημήτρη Λάπα. Λοιπόν, στο μεταξύ κόντρα κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι, με φόντο την τρομοκρατία συνεχίζεται. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης χαρακτήρισε χθες μέσω του Skype προσβλητική την απόπειρα υποβάθμισης της επιτυχίας της αστυνομίας. Σκληρή απάντηση στη Σοφία Βούλτεψη, που κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική νομιμοποίηση της τρομοκρατίας, έδωσε σήμερα ο Δημήτρης Παπαδημούλης, χαρακτηρίζοντας τη δήλωσή της γελία, επικίνδυνη και επιζήμια για τα ελληνικά συμφέροντα. 2-24 ώρα μετά την επεισοδιακή σύλληψη Μαζιώτη, η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να έχει εκτονωθεί μερικώς, ωστόσο τα βέλη συνεχίζουν να φεύγουν εκατέρωθεν. Είναι βαθύτατα προσβλητικό απέναντι στην πολύ μεγάλη επιτυχία, επαναλαμβάνω, της ελληνικής αστυνομίας, εκείνη την ημέρα, την ημέρα που ο πιο, κατά την άποψη της αστυνομίας και νομίζω και της κοινής γνώμης, ο πιο επικίνδυνος καταζητούμενος τρομοκράτης, ο Νίκος Μαζιώτης, συλλαμβάνεται, να θέλουν κάποιοι να, τι να σας πω, να πούν ότι, να κατεβάσουν τον πήχη πολύ για την ελληνική αστυνομία. Σκληρή ήταν και η χαρακτηρισμή του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη για τη δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μη καταδικάζοντάς την, νομιμοποιεί πολιτικά την τρομοκρατία. Την θεωρώ από γελία έως επικίνδυνη και επιζήμια και για τα ελληνικά συμφέροντα. Το να κάνει τέτοιες δηλώσεις για ένα κόμμα δημοκρατικό, μεγάλο, που πιθανόν να κερδίσει αύριο τις εκλογές, αν έτσι αποφασίσει ο ελληνικός λαός, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, είναι επιζήμιο για τη χώρα. Εμείς δεν ζητούμε δηλώσεις νομιμοφροσύνης. Ζητούμε όμως να συμφωνήσουμε, γιατί οι ίδιοι λένε ότι η αριστερά ήταν πάντοτε εναντίον της τρομοκρατίας. Όμως αυτή φαίνεται δεν είναι και πολύ αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ. Για μικροψυχία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι, δεν χωρούν ούτε υποσημειώσεις, δεν χωρούν ούτε μισόλογα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό το να βλέπει κανείς, το να υπάρχει μια μικροψυχία. Ο Βασίλης Κικίλιας νωρίτερα επισκέφθηκε άνδρες της ομάδας Δίας, τους οποίους και συνεχάρη για τη συμβολή τους στη σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη. Τώρα, είναι καταιγιστικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με αίμα ξεκίνησε η επόμενη φάση της κλιμάκωσης, αυτή των χερσαίων επιχειρήσεων, στη λωρίδα της Γάζας, με τουλάχιστον 27 Παλαιστίνιους και έναν Ισραηλινό στρατιώτη νεκρούς. Την ίδια στιγμή, το μπαράζ Παλαιστινιακών ρουκετών συνεχίζεται. Τουλάχιστον 274 νεκροί είναι ως τώρα τραγικός απολογισμός εν 10η μέρα των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Έτοιμος για κλιμάκωση εμφανίζεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Λωρίδα της Γάζας, ξημερώματα Παρασκευής. Η πρώτη μεγάλη Ισραηλινή χερσαία επιχείρηση είναι γεγονός. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες εισβάλλουν στη Λωρίδα. Αποστολή τους, η καταστροφή τούνελ και εκτοξευτήρων ρουκετών της Χαμάς. Φωτοβολίδες χρησιμοποιούνται για καλύτερη ορατότητα. Στα σύνορα με τη Λωρίδα, βαριά οπλισμένοι στρατιώτες προετοιμάζονται για εισβολή και λαμβάνουν εντολές. Βίντεο του Ισραηλινού στρατού δείχνει τάγκ να περνάει συνοριακό φράχτη και να εισέρχεται στη λωρίδα της Γάζας, ακολουθούμενο από στρατιώτες. Ισραηλινός διοικητής απευθύνεται μέσω ασυρμάτου στο στράτευμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας κόλασης, η Ισραηλινή αεροπορία σφυροκόπησε τη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός είπε σε όλους μας να μείνουμε εδώ κατά μήκος της παραλίας και να μην μετακινηθούμε, καθώς επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Δεν μας θέλουν στα πόδια τους ή δεν θέλουν να βλέπουμε τι συμβαίνει. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες καταφθάνουν συνεχώς στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζεται έτοιμος για κλιμάκωση. Προετοιμαζόμαστε για πιθανή σημαντική διεύρυνση των χερσαίων επιχειρήσεων. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και οι ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται αναλόγως. Οι εξελίξεις έχουν εξοργήσει τη Χαμάς. Το Ισραήλ θα μετανιώσει για αυτή την απόφαση όταν η αντίσταση μετατρέψει τη Γάζα σε τάφο των εισβολέων.
Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ισραηλινός πύραυλος πέφτει σε απόσταση αναπνοής από τηλεοπτικό συνεργείο του Associated Press. Η Χαμάς απαντά με μπαράζ ρουκετών προς Ισραηλινά εδάφη. Στο Τελαβίβ, οι αντιαεροπορικές σιρήνες ηχούν ξανά. Ο σιδερένιος στόλος εξουδετερώνει τις παλαιστινιακές απειλές. Στην άλλη πλευρά, δεν έχει τέλος η σφαγή παιδιών της Παλαιστίνης. Τρία ξαδέλφια, 7 έως 10 ετών, βρήκαν τραγικό θάνατο από Ισραηλινό πύραυλο. Οι κηδείες τελούνται βιαστικά υπό το φόβο βομβαρδισμών. Ο πόνος ξεχυλίζει. Τα εγγόνια μου έπαιζαν στην ταράτσα όταν δέχτηκαν αεροπορική επίθεση. Δεν έκαναν τίποτα. Δεν ήταν μαχητές. Τα νεκροδομεία δεν σταματούν να υποδέχονται σωρούς. Οι βομβαρδισμοί αφήνουν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στη Γάζα. Αίσθηση προκαλούν οι αντιθέσεις του πολέμου, όπως η εικόνα παιδιών της Παλαιστίνης να παίζουν σε αυλή σχολείου για πρόσφυγες του ΟΗΕ, ενώ έξω οι Ισραηλινοί πύραυλοι πέφτουν βροχή. Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα και έχουμε συνδεθεί τώρα με τον Μάρκο Δεϊμέζη για να δούμε όλα τα νεότερα από την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή. Μάρκο. Λοιπόν, Σία, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιματηρές Ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πεζικό, τεθωρακισμένα και πυροβολικό με την υποστήριξη της αεροπορίας και του ναυτικού. Τα στοιχεία και οι αριθμοί από τις 11 ημέρες της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης σοκάρουν. Τουλάχιστον 274 νεκροί, περίπου 2.000 τραυματίες, ισάριθμες οι Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας και μπαράζ Παλαιστινιακών ρουκετών προς τα Ισραηλινά εδάφη. Την ίδια ώρα έχουμε εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Μπαράκ Ομπάμα σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό εξέφρασε στον κύριο Νετανιάχου την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης, αλλά και την ελπίδα πως το Ισραήλ θα δρά πλέον με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί τις απώλειες αμάχων. Σε δηλώσεις του στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος προσέθεσε πως υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός από την πλευρά του επεσήμανε πως η Χαμάς χρησιμοποιεί πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας, ήχησε και αντιαεροπορική σιρήνα, προφανώς προειδοποιώντας για κάποια παλαιστινιακή ρουκέτα η οποία ερχόταν στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι το αιματοκύλισμα συνεχίζεται και δεν διαφαίνεται για την ώρα κάποια χαραμάδα εκτόνωσης της κατάστασης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επί ιταλικού εδάφους βρίσκονται τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Συνδεόμαστε με τον Στράτο Μπαλή και τον Αντώνη Ατζολέτο. Στράτο, στην Φλωρεντία ο Πρωθυπουργός σήμερα συνέφαγε με τον Ιταλό ομολογό του Ματέο Ρέντσι. 2,5 ώρες αυτή η χαλαρή κατά τα άλλα συνάντηση που κλείστηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Εδώ είναι τα πλάνα, τα μοναδικά μου, όχι πλάνα, φωτογραφίες με τα συζύγων. Οι δύο πρωθυπουργοί στην ταράτσα του Εξέλσιορ, ενός ξενοδοχείου που βρίσκεται στο κέντρο της Φλωρεντίας. Η συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούσε τόσο το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, το πρώτο θέμα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες και το κορυφαίο και για την Ιταλική Προεδρία. Με την Αθήνα και τη Ρώμη να εκφράζουν φυσικά ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τα κύματα των μεταναστών προς τις δύο χώρες. Κατά τα άλλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πρωθυπουργοί βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση απόψεων για την ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές ανάπτυξης και να μπει ένα τέλος στις πολιτικές λιτότητες, παρά το γεγονός ότι έχουν εντελώς διαφορετική αφετηρία ως προς την ιδεολογική τους κατεύθυνση. Θυμίζω ότι ο Ματέο Ρέντσι ήταν ο πρωθυπουργός ο οποίος έβαλε στο τραπέζι τον όρο χαλάρωση του συμφώνου σταθερότητας, κάτι το οποίο ωστόσο προσέκρουσε στον τοίχο του Βερολίνου. Κατά τα άλλα, οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν και για τις προοπτικές επενδύσεων της Ιταλίας στην Ελλάδα, αλλά και για το τουριστικό ρεύμα προς και από την Ιταλία. Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή τα δικά του μηνύματα έστελνε από τη Ρώμη ο Αλέξης Τσίπρας, Αντώνη. Ναι, και ήταν και σήμερα επικριτικός για τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Τόνισε πως οφείλει να δει τα αποτελέσματα των πολιτικών του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ελλάδα και να αφήσει την στρατηγική του καλού μαθητή. Τόνισε πως τον κάλεσε να δει τον διαφορετικό δρόμο που θα χαράξει στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ με την επερχόμενη νίκη του. Από εκεί πέρα άσκησε κριτική στην Άγγελα Μέρκελ, λέγοντας πως η παντοκρατορία της που έχει φέρει οδυνηρά αποτελέσματα τελειώνει σιγά-σιγά. Ενώ αυτό το διήμερο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία να επαναφέρει την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ,
που μιλάει για μια νέα κοινωνική συμφωνία στην Ευρώπη, αποπληρωμή του, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να παρακολουθήσουμε εδώ ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Republika TV. Καλώς τον συνάντησε. Νομίζω ότι η προσπάθεια να υπάρξει μια συμμαχία, ένα μέτωπο ανάμεσα στις δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Νότου, ένα μέτωπο διεκδίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα το ποιος είναι στην κυβέρνηση, είναι σε σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, θεωρώ ότι για να μπορεί να έχει στοιχειώδεις δυνατότητες επιτυχίας αυτή η προσπάθεια ενός μετώπου διεκδίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται μια τελείως διαφορετική στρατηγική από αυτήν που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και από αυτήν που φαίνεται ότι πάει να ακολουθήσει και ο Ιταλός Πρωθυπουργός, δηλαδή τη στρατηγική του καλού μαθητή. Συνδέομαι τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Κωνσταντίνο Δαυλό. Άνοιξε ξανά, Κωνσταντίνε, η εφαρμογή του τάξης για την υποβολή δηλώσεων και εκείνοι που δεν τις είχαν καταθέσει θα γλιτώσουν τελικά το πρόστιμο που προέρχεται από τις αποδείξεις. Την ίδια στιγμή ανοίγει και ο δρόμος για τον προσδιορισμό του νέου ενιαίου φόρου στα ακίνητα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Ανοιχτό λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή το τάξης που είχε σταματήσει από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου να δέχεται φορολογικές δηλώσεις. Τώρα λοιπόν θα τις δέχεται με μια έκπτωση στα πρόστιμα, καθώς οι αποδείξεις που υποβάλλει ο φορολογούμενος θα γίνονται τελικά δεκτές. Αυτό μπορούσε να είναι ένα γερό πλήγμα, καθώς θα είναι στο 22% επί των αποδείξεων που δεν υποβλήθηκαν. Βεβαίως, αυτό τώρα έτσι όπως γίνεται είναι και ένα πλήγμα για όλους τους συνεπείς που υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις έγκαιρα. Πάντα έτσι γίνεται, γι' αυτό ίσως και η Τρόικα έχει αντιδράσει. Κάποια στιγμή πρέπει να πάψει να γίνεται έτσι. Γι' αυτό και η Τρόικα αντιδρά πάντα σε όποιες παρατάσεις. Τέλος πάντων, αυτό αποφεύγεται. Θα επιβάλλεται πάντως το πρόστιμο των 100 ευρώ για την εκπρόσθεσμη υποβολή και το 1% επί του φόρου. Μάλιστα, να δούμε τώρα τι γίνεται με τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Κατατέθηκε λοιπόν μια τροπολογία στη Βουλή που ρίχνει φως στα σκοτεινά σημεία του έμφυα, καθώς υπάρχουν ακίνητα χωρίς αντικειμενική αξία ή με πολλές τιμές συντελεστή αξιοποίησης οικοπαίδου. Το καλό λοιπόν είναι ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση θα υπολογίζεται η τιμή που είναι προς το συμφέρον του φορολογούμενου. Μόλις ψηφιστεί η τροπολογία, θα μπορέσουν να εκδοθούν και τα εκαθαριστικά του φόρου που καθυστερούσαν, γι' αυτό θα έρθουν στα τέλη Αυγούστου. Ενώ η αποπληρωμή του φόρου θα γίνει με 5 δόσεις και άρα θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο. Επίσης, δίνεται παράταση στην υποβολή του Ε9 και έτσι θα μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις οι ενδιαφερόμενοι χωρίς ποινές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Τώρα έχουμε κλείνοντας και αναβάθμιση, Κωνσταντίνε, στη σοβαρότητα κάποιων φορολογικών αδικημάτων, τα οποία τώρα θα υπολογίζονται σαν να είναι διακίνηση μαύρου χρήματος. Λαμβάνουν λοιπόν τον χαρακτηρισμό βασικό αδίκημα διάφορα φορολογικά παραπτώματα. Σύμφωνα με εγκύκλιο της κυρίας Σαββαίδου, όσοι χρωστούν στο δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ θα έχουν στο μητρό τους παραβάσεις που ζημίωσαν το δημόσιο με πάνω από 40.000 ευρώ, θα μπαίνουν στο στόχαστρο της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, τα επίμαχα αδικήματα της φοροδιαφυγής είναι τα εξής: παρακράτηση ΦΠΑ που ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, έκδοση ή αποδοχή εικονικών τιμολογίων που ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ, μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης με φόρο που ξεπερνά τα 15.000 ευρώ και αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ. Αμέσως μετά το φρικιαστικό περιστατικό στην Εύβοια, πως ένας ιδιοκτήτης ταβέρνας σκότωσε μπροστά στα μάτια πελατών του ένα κουτάβι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε, κυρίες και κύριοι, στα Νέα Στήρα Ευβοίας και έχει προκαλέσει πραγματικά αποτροπιασμό. Ο ιδιοκτήτης μιας ταβέρνας σκότωσε λοιπόν μπροστά στα μάτια πελατών και περαστικών ένα αδέσποτο κουταβάκι, χτυπώντας το άγρια στο κεφάλι με μία καρέκλα. Ο δράστης που δέχθηκε βεβαίως την κατακραυγή όλων των περισταμένων έφυγε και αναζητείται από την αστυνομία. Νέα Στήρα Ευβοίας, ώρα 1 τα ξημερώματα Παρασκευής. Στο λιμάνι, έξω από μια ψισταριά με την επωνυμία ο Κώστας, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος σκοτώνει εν ψυχρό μπροστά στα μάτια των θαμώνων ένα αδέσποτο κουτάβι μόλις 3,5 μηνών, χτυπώντας το βία με μια καρέκλα στο κεφάλι. Ο κύριος πήγε την ταβέρνα, δελέασε το κουταβάκι με ένα κόκαλο για να έρθει κοντά. Ναι. Και όταν ήρθε το σκυλάκι για να φάει το κοκαλάκι, πήρε μια καρέκλα και την έφερε στο κεφάλι. Έμεινε επί τόπου
φυτό, να το πω έτσι, γιατί ανέπνεε. Άμα μεγενθύνει τη φωτογραφία αρκετά, θα δει και τι πιτυλιές από τα αίματα στο παντελόνι του. Ο άντρας αυτός που βλέπετε, ψύχρεμος ακόμα και μπροστά στην εικόνα με τα αίματα του άτυχου κουταβιού, έμοιαζε να μην έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Αφού παρά τις αποδοκιμασίες του κόσμου που ήταν παρόντες στο έγκλημα, εκείνος απλά ζήτησε μία σακούλα. Είπε σε ένα καρσόνι που είχε εκεί, του είπε να φέρει μία σακούλα να το πετάξει. Να το μαζέψει το σκυλί και να το πετάξει. Και τι του απάντησαν? Όπου βέβαια δεν τον αφήσανε γιατί το ζώο ανέπνεε και του είπανε ότι είσαι καλά, πώς θα πετάξει το ζώο, αναπνέει. Μόλις ο ιδιοκτήτης κατάλαβε ότι οι θαμώνες του μαγαζιού ειδοποίησαν το λιμεναρχείο, εξαφανίστηκε μέσα σε 10 λεπτά. Η μικρή Μάγκη, όπως ήταν το όνομα του 3,5 μόλις μηνών κουταβιού, μεταφέρθηκε αμέσως στο κτηνιατρίο της Ειρήνης Σταπούτη στη Νέα Λάμψακο Χαλκίδας. Η περιγραφή της είναι συγκλονιστική. Ήταν ανακριχιαστικό να βλέπεις ένα κουτάβι, γιατί για κουτάβι μιλάμε, να είναι κακοποιημένο με αυτόν τον άγριο τρόπο. Το σκυλί ήταν σε κόμμα, με θερμοκρασία πάνω από 43, το θερμόμετρο μόνο μέχρι το 43 πηγαίνει, με πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές, οι οποίες ήταν διαγνώσιμες και χωρίς την ακτινογραφία. Από τη μία μεριά το κρανίο του ζώου ήταν απόλυτα πλακέ. Το ζώο δεν είχε καν αντανακλαστικά, ούτε το αντανακλαστικό του κερατοειδούς και βεβαίως του χορηγήσαμε ευθανασία. Αυτή η πρωτοφανής κτηνοδία στάθηκε για αφορμή μέσα σε λίγες μόνο ώρες να ενωθούν για ακόμα μία φορά οι φωνές απλών ανθρώπων που δημιούργησαν σελίδα στο Facebook ζητώντας δικαιοσύνη για τη μικρή Μάγκη. Απαιτούμε δικαιοσύνη και για αυτή την ψυχούλα που το μόνο της σφάλμα ήταν ότι ήταν αδέσποτη. Ο συγκεκριμένος πάντως δεν είναι άνθρωπος. Θα το πληρώσει, θα δείτε. Ήδη θα έχει θορυβηθεί. Στα στήρα πάντως δεν είναι λογικά. Έχω πάθει σοκ. Από χτες που το είδα δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Και η εικόνα του σκυλιού αιμόφυτο και νεκρό στο δρόμο. Η πρωτοφανής κτηνοδία που σημειώθηκε στα Νέα Στήρα έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και φυσικά όλους τους κάτοικους της Εύβοιας, οι οποίοι ζητούν τη τιμωρία του δράστη. Ήδη φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο της αδέσποτης κυλίτσας το απόγευμα της Κυριακής στα Νέα Στήρα. Όσον αφορά το δράστη, έχει ήδη κατατεθεί εναντίον του μήνυση στο Λιμεναρχείο Νέων Στήρων, ενώ η διαδικασία του αυτοφόρου είναι σε εξέλιξη. Ο άντρας αυτός μέχρι και αυτήν την ώρα κρύβεται για να περάσει το αυτόφορο. Στη συνέχεια, ή θα παραδοθεί ή θα του επιδώσουν την κλίση για να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιος είναι το κτήνος τώρα? Φάρμακα και υγειονομικό υλικό, κυρίες και κύριοι, συγκεντρώνουμε αύριο, Σάββατο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Έτσι, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι θα βρισκόμαστε στη Λιβαδιά, μπροστά από την Εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην πλατεία Αθανασίου Διάκου. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που θα συγκεντρωθούν στη Λιβαδιά θα παραληφθούν από ιατρούς εθελοντές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, όπου και θα γίνει η διαλογή και κατηγοριοποίησή τους. Αμέσως τώρα στο Eco News θα δούμε τη μεγάλη κλιματική οπισθοχώρηση της Αυστραλίας. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Αυστραλία λοιπόν αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω από την κλιματική της πολιτική, αποσύροντας έναν νόμο, ο οποίος θα αποθάρρυνε τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Ακριβώς. Πρόκειται για μια χώρα που για λίγο διάστημα κατάφερε να μπει στην κλιματική πρωτοπορία, όταν πριν λίγα χρόνια ψήφισε το φόρο του άνθρακα, τον οποίο έπρεπε να πληρώνουν οι ρηπογόνες βιομηχανίες που εκλείουν διοξείδιο του άνθρακα. Τώρα λοιπόν οπισθοχωρεί, καταργώντας αυτό το νόμο μετά τις πιέσεις της βιομηχανίας. Έτσι, όχι μόνο πια οι βιομηχανίες δεν θα πληρώνουν επειδή ρηπαίρνουν, αλλά οι φορολογούμενοι πολίτες της Αυστραλίας θα επιδοτήσουν τις βιομηχανίες για να υιοθετήσουν καθαρές μορφές ενέργειας. Τέλος εποχής για την πράσινη πολιτική της Αυστραλίας. Το μέτρο του πράσινου φόρου στους ρηπαντές, που ψηφίστηκε αρχικά με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πέρασε τώρα στην ιστορία με την ψήφιση της κατάργησής του από τη Γερουσία. Η Γερουσία ψήφισε 30 υπέρ και 32 κατά για την απόσυρση του φόρου των 22,6 δολαρίων για κάθε μετρικό τόνο άνθρακα που εξέπεμπαν οι ρηπαντές. Υπάρχουν 39 ναι και 32 όχι. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και ο νόμος για την καθαρή ενέργεια και τον φόρο άνθρακα αποσύρεται, μαζί με άλλους 7 σχετικούς νόμους. Καλό τον γραμματέα να προχωρήσει στην τρίτη ανάγνωση.
Τον πράσινο νόμο είχε φέρει αρχικά η κεντροαριστερή παράταξη για να τον καταργήσει σήμερα η συντηρητική κυβέρνηση του Τόνι Άμποτ, ο οποίος υπέκυψε στις έντονες πιέσεις του βιομηχανικού λόμπι της χώρας. Εξάλλου, η κατάργηση του πράσινου φόρου ήταν μια από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις που του έδωσαν την εκλογική νίκη, καθώς δεσμεύτηκε ότι η απόσυρση του φόρου ρήπων θα μείωνε σημαντικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά της Αυστραλίας. Εσείς, οι πολίτες της Αυστραλίας, ψηφίσατε για την απόσυρση αυτού του νόμου τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Και εμείς, σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο, σας ακούσαμε. Σήμερα αποσύρθηκε ο φόρος που εσείς ζητήσατε να καταργηθεί. Ένας άχρηστος, καταστροφικός φόρος που μείωνε τις θέσεις εργασίας και επηρέαζε αρνητικά το κόστος ζωής των οικογενειών. Ενώ τελικά δεν φάνηκε χρήσιμος ούτε στο περιβάλλον. Ο Τόνι Άμποτ σήμερα έγινε ο πρώτος ηγέτης στον κόσμο που απορρίπτει τη δράση για την κλιματική αλλαγή και θα τον κρίνει ιστορία γιατί δεν είχε την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Θα είναι ο πρώτος που θα οδηγήσει την Αυστραλία σε περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή. Η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες που έχει έντονα γευτεί τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες και πλημμύρες, αλλά και φωνικά φυσικά φαινόμενα όπως μέγα πυρκαγιές. Είναι μια άθλια μέρα για την Αυστραλία. Η ψήφος κατά του νόμου για την καθαρή ενέργεια είναι μια αναγνώριση ότι το Κοινοβούλιο δεν θέλει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο της αύξησης θερμοκρασίας κατά 6 βαθμούς Κελσίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το νέο αντισταθμιστικό πράσινο μέτρο που θα έλθει στην Αυστραλιανή γερουσία θα προβλέπει αντί φόρου ρυπαντών οικονομικά κίνητρα για τις βιομηχανίες προκειμένου να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν πράσινη ενέργεια. Έτσι, αντί να πληρώνουν οι ρυπαντές, θα πληρώσουν τελικά οι φορολογούμενοι πολίτες 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις που θα κατευθυνθούν στις βιομηχανίες για να συμμορφωθούν. Στα καλά νέα της ημέρας, στο νέο πρόσωπο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Με ανανεωμένο πρόσωπο θα υποδέχεται τους επισκέπτες του ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία του Αθηναϊκού Κέντρου, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Και αυτό διότι έχουν ήδη αρχίσει εργασίες στην πτέρυγα επί της οδού Νεοφύτου Δούκα, που θα δώσουν στο μουσείο καινούριο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στην είσοδο, το φιλόξενο καφέ, αλλά και το art shop. Οι εσωτερικοί χώροι του κτηρίου θα επανασχεδιαστούν βάσει μια σύγχρονη αισθητική και ενός σχεδίου που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημερινού επισκέπτη, με βασικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την ευκολότερη πρόσβαση ατόμων με δυσκολία κίνησης. Ακόμη ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, στο μουσείο θα φιλοξενείται η έκθεση με το έργο του Στέφανου Τσιβόπουλου «Ιστορία 0», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Biennale της Βενετίας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαμόγελα έφερε στον Παναθηναϊκό η σημερινή κλήρωση των προκριματικών του Champions League, καθώς η δευτεραθλήτρια Βελγίου Σταντάρ Λιέγης, που καλείται να αντιμετωπίσει σε λίγες ημέρες, είναι μια ομάδα στα μέτρα του. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο Βέλγιο στις 30 Ιουλίου και η ρεβάνς θα γίνει μετά από μια εβδομάδα στη Λεωφόρο. Για το Europa League τώρα, ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάγκε Σουτ Σαράγεβο και ο Αστέρας Τρίπολης, αν περάσει το εμπόδιο της Ροβανιέμι, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη γερμανική Mainz. Την παλιά του γνώριμη, Σταντάρ Λιέγη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση μπορεί να χαρακτηριστεί βατή, δεδομένων και των υπόλοιπων πιθανών αντιπάλων που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, όπως η Zenit, η Κοπενχάγη, η Λίλ και η Μπεσίκτας. Πρόκειται για μια επικίνδυνη από τη μέση και μπροστά ομάδα με γρήγορους, δημιουργικούς και καλούς παίχτες, ειδικά στο ένας εναντίον ενός. Είναι μια ομάδα με ποιότητα αλλά και με κενά. Τους έχουμε δει τόσο πέρσι στα play-off όσο και στα φετινά φιλικά που έχουν παίξει έως τώρα. Έχουμε δηλαδή ήδη εικόνα και θα τους δούμε και στο διάστημα που απομένει ώστε να προετοιμαστούμε ακριβώς σε αυτό που θα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας. Είδαμε και πέρσι τι μπορούμε να κάνουμε και περιμένουμε να το δείξουμε και στην Ευρώπη. Η βελγική ομάδα τερμάτισε δεύτερη στα play-off του περσινού πρωταθλήματος έχοντας μια πολύ ομοιογενή ομάδα που στην κανονική διάρκεια της σεζόν τερμάτισε πρώτη.
Ποιοτικότερος ποδοσφαιριστής της ο Νιγηριανός Ήμο Εζέκιελ, που έχει σκοράρει 25 γκολ σε 62 αναμετρήσεις με τη φανέλα των Βέλγων. Παρόλα αυτά, θα αποτελέσει εκτός απροόπτου παρελθόν από την ομάδα πολύ σύντομα, όπως αναφέρεται στα βελγικά μέσα ενημέρωσης. Καρσελά και Ντεκαμάργκο, οι αστέρες της τωρινής ομάδας, η οποία έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με πέρσι. Εγώ είμαι της γνώμης και της άποψης ότι όταν είσαι εσύ προετοιμασμένος κατάλληλα, νομίζω ότι όλους τους αντίπαλους μπορείς να τους αντιμετωπίσεις. Εμείς ακριβώς είχαμε εδώ και πόσο 10 μέρες περίπου, είχαμε πληροφορίες και έχουμε παρακολουθήσει και από τις 5 ομάδες είχαμε δει παιχνίδια. Τώρα βέβαια θα επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε δύο παιχνίδια, παίζουν αύριο από ό,τι ξέρουμε τη Σεντετιέν και ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα που ξεκινάνε. Οπότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την ομάδα. Οι πράσινοι είχαν αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη ομάδα για το Europa League του 2010, όταν και είχαν αποκλειστεί με δύο ήττες. Στο Ολυμπιακό στάδιο, οι Βέλγοι είχαν επικρατήσει με 1-3, με τον Παναθηναϊκό να προέρχεται από τη μεγάλη πρόκριση επί της Ρώμα. Για τους πράσινους είχε σκοράρει ο Λουκάς Βίντρα. Στο Europa League, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε την ισοπαλία κόντρα στη Ροβανιέμη, αν και βρέθηκε να χάνει από το πρώτο λεπτό. Ο Σανκαρέ ισοφάρισε και οι Αρκάδες είχαν την ευκαιρία να πάρουν και τη νίκη, ωστόσο ο Μπαράλε σημάδεψε το δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Σε περίπτωση που η ομάδα του Στάικου Βεργέτη αποκλείσει τη Ροβανιέμη, θα αντιμετωπίσει τη Μάιντς του Στεφανού Καπίνο. Ο Ατρόμητος, που ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον επόμενο γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σεράγεβο από τη Βοσνία ή Χάουγκεσούντ από την Νορβηγία. Και μία ματιά τώρα στις αγορές. Ξεκινάμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας που είχε σημαντική υποχώρηση 2,7%, μεικτά πρόσημα για τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Αντίστοιχη εικόνα πριν από λίγο και στη Wall Street. Συνεχίζουμε με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπου θα βρούμε το ευρώ αμετάβλητο σε σχέση με το δολάριο και ενισχυμένο έναντι του γεν. Άνοδος και για το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το ιαπωνικό. Μεικτά πρόσημα και για τις αγορές του αργού πετρελαίου. Ολοκληρώνουμε με την τιμή του χρυσού που ενισχύθηκε στα 1.307 δολάρια η ουγγιά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά αύριο Σάββατο. Θα περιοριστεί σημαντικά την Κυριακή και φαίνεται πως δεν θα έχουμε απογευματινές μπόρες τη Δευτέρα, οπότε θα ανέβει και η θερμοκρασία. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και την Τρίτη, σε πτώση και πάλι την Τετάρτη. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα το ταξίδι μας με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr και είναι 4 υπέροχοι προορισμοί. Είναι το Πόρτο Κατσίκι από τον Άρη. Είναι από μια διαφορετική οπτική γωνία το Πορτοκατσίκι, υπέροχα χρώματα. Η επόμενη φωτογραφία είναι Κύθνο, στα λουτρά της Κύθνου από την Ελένη. Στη συνέχεια πάμε προς τη Σαντορίνη να δούμε τα κρουαζιερόπλια από την Ελένη. Και τελευταία φωτογραφία είναι μια περίφημη παραλία της Μήλου, η Αλογόμαντρα από τον Παρασκευά. Πρέπει να ξέρεις για να τη δεις αυτή. Όσοι είσαστε στη Μήλο, πηγαίνετε εκεί να κολυμπήσετε. Υπέροχα χρώματα, υπέροχες φωτογραφίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. skykeros.gr για τις φωτογραφίες σας και για τον καιρό. Ο οποίος καιρός αύριο Σάββατο θα είναι αρχικά αίθριος στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει τοπικά στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 30 βαθμούς. Στην Αττική αρχικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει τοπικά και θα σημειωθούν παροδικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 21 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, περισσότερες φαίνεται πως θα είναι στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 31 βαθμούς. Την Κυριακή τώρα αρχικά έθριος ο καιρός στη χώρα μας, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως και πάλι θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο κατά τη διάρκεια της ημέρας, η έντασή τους θα φτάσει και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Τη Δευτέρα τώρα,
Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές στη χώρα μας, γενικά έθριος ο καιρός, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αίγαιο 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο. Τέλος να σας πω πως την Τρίτη απογευματινές μπόρες θα εκλωθούν στα κεντρικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, ενώ την Τετάρτη οι βροχές και τοπικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη την υπηρετική χώρα. Η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς την Τρίτη θα σημειώσει πτώση την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε καθημερινά να το παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Όλες οι ειδήσεις καθημερινά διαθέσιμες σε εσάς μέσω του account του Sky στο Twitter, όπως επίσης και στη σελίδα μας στο Facebook. Σε εσάς, Las Vegas, αμέσως τώρα. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο. Από εμένα, καλό καλοκαίρι.